στην υπηρεσία ένα έγγραφο λέγοντας εμβολής ότι είναι λάθος ο πίνακας, διότι ναι, ναι, σωστά διορθώθηκε προς το όνομα, αλλά κακώς αναγράφεται ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσει το δημόσιο, διότι το δημόσιο, με μία διάθεση στο παρακάτω, δεν υποχρεούται να καταβάλει εισφορά σε χρήμα για τα κίνητα ιδιοκτησίας του. Επικαλείται λοιπόν την διάταξη όμως που ασχολείται δηλαδή με το συγκεκριμένο θέμα και σε αυτό καταφέρνουμε για να κλείσουν οι πληροφορίες για την πολεμική ένταξη, ή ελληνικά σε ποιες περιπτώσεις απαλλάσσεται η ιδιοκτησία. Με βάση αυτά λοιπόν, αλλά τα οποία αφορούν το νομικό κομμάτι, αλλά και με βάση το γεγονός ότι από το 1996 και μετά έχει αλλάξει εντελώς η σχέση του δημοσίου, του κατ' αυτό δημοσίου με τους Δήμους, δηλαδή οι Δήμοι πλέον δεν υποστηρίζονται στον βαθμό που υποστηρίζονταν από το δημόσιο οικονομικά, επειδή αν καταλήξουμε ότι το δημόσιο και να οριστεί ότι το δημόσιο δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για καταβολή εισφοράς σε γη και χρήμα για τα κίνητα ιδιοκτησίας του. Άλλως, σε περίπτωση που το δημόσιο δεν επιθυμεί να καταβάλει την εισφορά, να δέχεται να καταβάλει πλέον εισφορά σε γη. Θεωρώ ότι το αίτημά μας είναι απολύτως δίκαιο. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολη η επιδοκίμησή του. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να το επιδιώξουμε. Επίσης, θεωρώ ότι ανεξάρτητα με την τύχη του υπομνήματος που υποβάλλουμε, ότι πρέπει να σταλεί ο χρηματικός κατάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, ότι τα 709.000 ευρώ πρέπει να τα διεκδικήσουμε από το ελληνικό δημόσιο και αν το δημόσιο αρνηθεί να τα καταβάλει, τότε να τα επιδιώξουμε δικαστικά. Ευχαριστούμε, κυρία Αγγελάκη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Θέλω να ξεκινήσω το τελευταίο που είπατε, να το διεκδικήσουμε δικαστικά. Στις 20.11 στην Οικονομική Επιτροπή, που είστε και μέλος, ήταν ένα από τα θέματα το οποίο βάλαμε. Περιμένουμε ακόμα την νομοδότηση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο η νομοδότηση δεν μπορεί να γίνει, γιατί οι φάκελοι τους πήρε μετά από μία εβδομάδα στο νομικό γραφείο, οπότε δεν έχουμε ακόμα την νομοδότηση. Παρ' όλα αυτά έχουμε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή το Δήμο. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να το ψηφίσουμε και νομίζω ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα στην προσωπική συζήτηση που είχα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, η συζήτηση έχει τελειώσει ήδη και η ψήφιση θα γίνει Παρασκευή απόγευμα, αύριο απόγευμα και Σαββάτο τις πρωινές ώρες. Οπότε εκτιμώ ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε μια απόφαση, να φροντίσουμε να τη στείλουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα, εάν είναι δυνατόν και προλάβουμε αύριο και το λάβουμε υπόψη. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά και σε οποιαδήποτε περαιτέρω δικαστική διεκδίκηση και αξίωση που θα έχουμε το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.